Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο μεγάλο κανάλι, σε αυτό το κανάλι που σας ταξιδεύει, σας δίνει πληροφορίες, σας προσέχει, σας φροντίζει, σας αγαπάει, σας έχει πάντα εκεί. Καλώς ήρθατε λοιπόν, αυτό είναι ένα, όπως έχετε καταλάβει ήδη, δοκιμάζουμε σνακ στην Κίνα, στο Μακάο και στο Hong Kong. Πού είμαστε τώρα, πού είμαστε, αυτό το δέντρο που σας λέει. Είμαστε στο Μακάο. Το Μακάο λοιπόν μπορέσαμε να ξεκλέψουμε λίγα λεπτά από τα γυρίσματά μας και να κάνουμε δοκιμή σε όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία συλλέξαμε με προσοχή από διάφορα μέρη στο Hong Kong. Μακάο ή Μακάουι? Μακάουι. Δεν είναι Μάουι. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και ας ξεκινήσουμε αυτή τη δοκιμή που δεν θα είναι και εύκολη. Δεν έχουμε πάρει και λίγα. Για να δούμε. Σε αυτή τη δοκιμασία δεν θα χάσω την ευκαιρία και αποφάσισα να μην είμαι μόνη μου. Να μην είμαι μόνη μου γιατί είναι εδώ και η Ελενίτσα μου, οπότε θα την καλέσω μέσα. Υποδεχτείτε την! Χειροκροτήματα, φώτιξε, χαμό. Ελένη Βουλγαράκη! Ελένη, καλώς ήρθες στο μεγάλο κάναλο. Τι ωραία, θα είμαστε στο μεγάλο κάναλο. Και τι ωραία που θα κάνουμε αυτή τη δοκιμασία. Γιατί παιδιά έχουν τα πιο περίεργα πράγματα που έχουμε φάει ποτέ. Δηλαδή είναι όντως πολύ περίεργα. Και επειδή δεν μπορεί να μας εξηγήσει κανένας από τι είναι φτιαγμένα και τι ακριβώς είναι, δεν ξέρουμε κιόλας τι τρώμε. Από όλα τα σνακ που έχουμε κάνει, είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω τι θα δοκιμάσω. Γιατί δεν ξέρω να τα διαβάσω. Ξεκινάμε. Λοιπόν, διάλεξε εσύ γιατί είσαι και καλεσμένη. Να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ πέρα, το Big Roll. It's very. Το διάλεξε ο Βασάλος να πω. Περίμενε, κάνε κοντινό πρώτα. Ωραία, για να ανοίξουμε να δούμε. Και λέει συγκεκριμένα τα Tao Kai Nui Grilled Seaweed Roll. Grilled Seaweed Roll. Δηλαδή φίκι. Το φίκι, το φίκι που τη λύγει στο σούσι δεν είναι αυτό. Ή λέμε βλακίες τώρα, τι πιστεύεις? Ένα σύλλογο. Πάει η καθεμία το δικό της. Έλα και ο Θεός μαζί μου. Παιδιά είναι φίκι όντως. Μυρίζει όπως αυτά που ταΐζουν τα χελονάκια. Ιου. Είναι το aftertaste. Η ψαρίλα. Είναι ωραίο. Αχ, ιου. Παιδιά το τρώω, είναι τρελή. Λοιπόν, στην αρχή είχε μία κρατσανίλα και μία γλυκύλα από πάνω, αλλά μόλις φτάσει στο πίσω μέρος της γλώσσας αντιλαμβάνεσαι την ψαρίλα all over. Και όχι απλή ψαρίλα, χαλασμένη ψαρίλα. Η Ελένη το τρώει, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Δεν έχει φάει τρεις μέρες στο Hong Kong τίποτα, δεν της άρεσε. Την ψάρεσε αυτό. Τρελαθώ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, του δίνω, βαθμολογούμε. Ναι, ναι, έλα. 7 στα 10. 7? Γιατί θα το έτρωγα βλέποντα φιλαράκια, α πούμε. Αλήθεια, λέει. Ναι. Παιδιά είναι λεϊνό, μην το ψάξετε δηλαδή σε προϊόν, μην χαρείτε. Επόμενο. Και. Άνοιγμα. Α, πολύ σκληρά σακουλάκια. Καλέ. Καλέ. Ανάψε το Βασάλο. Τι ψευκιά είναι αυτό εδώ πέρα. 80% αέρα. Ισχύει. Είναι άδειο τελείως. Τίποτα. 5 πατατάκια έχει. Α, είναι πολύ καλό. Είναι ντορίτο. Ε. Είναι ντορίτο. Άρα εδώ λέει ντορίτο. Αδιάφορο. Βλέπεις να πεταχτεί κανένα ζουζούνι στην έδειξη που βλέπεις τώρα και να μας φάει. Ντορίτο. Του βάζω 5. Εδώ. Αυτό παιδιά έχει να κάνει με γαρίδα. Κάτι δεν πάει καλά. Γαρίδα. Brown cracker. Σοκ! Ιω! Βρωμάει τόσο πολύ, Θεέ μου, τόσο πολύ! Εμά το πούδα! Πώς θα δοκιμάσω χωρίς να μυρίζω? Η γεύση δεν είναι έτσι. Είναι λίγο καυτερό, ε. Είναι λίγο. Α, είναι πολύ! Ελένη! Δεν είναι καυτερό. Κοίτα, δεν μπορεί να είναι καυτερό. Έχει τόσο γλυκούλι παιδάκι απ' έξω. Εντάξει. Πατατάκι. Σαν ένα ταξίδι. Σαν να έχει κάρι. Τι ωραίο ζευγάρι. Τι είναι αυτό, είναι γνώριμη αυτή η γεύση. Όντως είναι γνώριμη. Barbecue. Barbecue. Εντάξει. Εγώ λέω να κρατήσουμε σε μια σακούλα αυτά που μας αρέσουν. Να τα φέρουμε στο αεροπλάνο. Τα φύκια θέλω εγώ. Δεν θα μαλώσουμε καθόλου. The Golden Duck. Singapore Salted Egg. Crab, seaweed, tempura. Αυτό θα αρέσει σίγουρα στο Βουλγαράκι, γιατί εδώ δεν βλέπω να έχει τύχει. Αλλά λέει with real crab meat. Δηλαδή πόσα πράγματα έχει αυτό. Έχει αληθινό κρέας εδώ μέσα. Δεν τρώω κρέας. Έχει πεθάνει αυτό εκεί μέσα. Είναι χαμερό έτσι όπως φαίνεται. Πρέπει να τα φάμε. Πρέπει να δοκιμάσουμε. Είναι μες στον deal. Δεν γίνεται. Αυτό εδώ είναι. Παιδιά, μήπως είναι μελιτζάνα, καλέ. Και. Abort. Και πάρα πολύ αυτό. Είναι και
χειρότερο πράγμα που έχω πάει στη ζωή μου. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο safe. Σοκολάτα, το πολύ γνωστό brand. Green tea flavored. Εντάξει, να πω την αλήθεια. Να την πεις. Εγώ το δοκίμασα ήδη αυτό, οπότε ξέρω. Γιατί το είδα και λέω, α, green tea. Αλλά... Άρα είναι κάτι που θα διάλεγες. Είναι κάτι που θα διάλεγα, αλλά δεν θα ξαναέπαιρνα ποτέ. Είναι πράσινη σοκολάτα, παιδιά. Και είναι όντως με πράσινο τσάι. Είχες δοκιμάσει όταν έδινα σε όλους. Χάλια. Χάλια, χάλια, χάλια. Λίγο σοκολατίτσα. Θα πάνε όλα καλά, το πιστεύω. Εσύ τι πιστεύεις? Ωραίο. Α, ωραίο. Είναι ρύζι. Με σοκολατάκι. Ό,τι πιο ωραίο φάγαμε τώρα. Ναι, μέχρι στιγμής είναι το πιο safe από όλα. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ. Νόστιμο είναι αυτό. Είναι ρίγανη. Οκ, καλέ, τι λες. Όντως. Green pea snack. Έλα ρε. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι μπιζελένιο, ένα σνακ μπιζελένιο. Ποιος το περίμενε? Κανείς. Λοιπόν, έλα, και άλλο φίκι έχουμε. Παιδιά, πολύ χάλια πάντως. Και τα φέρνει κατά μαύρα, καλέ. Έχουν πολύ μεγάλη στα γλυκά. Κατή μαύρα. Εδώ, στην Ελενίτσα. Το αγαπημένο μου πράγμα. Το νέο αγαπημένο της πράγμα. Αυτό δεν είναι ωραίο. Το άλλο ήταν ζαχαρένιο. Αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι σαν να τρως γρασίδι. Απαπα. Από εμάς είναι όχι. Τι delicious. Delicious. No. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. No. Τι delicious. Way. Αυτό το διάλεξε η Ελένη από το market. Έχω καλό προαίσθημα. Ναι, και εγώ. Μου φαίνεται αρκετά σφαλές. Είναι μαλακό, μυρίζει κιόλας λεμονάκι και κοϊδές το λες. Είναι σαν lemon pie. Αλλά... Δεν το λες και κινέζικο. Αλλά είναι οκ, okay, σακούνα. Μπορεί να έχει ανθάκια μέσα. Είναι τρελή κανονικά. Δεν πάτε καλά. Μα τι τρώνε καραμελάκια. Δεν ξέρω, είναι ροζ. Αχ, μυρίζουνε σαν ένα τριαντάφυλλο. Είναι σαν να τρώω απορρυπαντικό, Ελένη. Σαν κολόνια. Είναι σαν να τρώω απορρυπαντικό, όχι κολόνια. Είναι ωραίο. Το έχουμε αυτισμέ. Και τι πειράζει, αμφός είναι. Πίτσα, δόξαση, δόξαση. Κάτι νορμάλ. Ελπίζω δηλαδή, λες να δευτερόμορφη. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, αυτό εδώ έχει και πάνω και το κασέρι. Είναι το κασεράκι. Όντως! Είναι κανονική πίτσα πάνω σε πατατάκι. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Α, και το λέει. Melted cheese. Είναι 10. Πόσο είναι 10? Έλα Χριστέ και μπουκόνο. Αυτό που έχει όλα αυτά τα καρτούν πάνω σε ό,τι τρως, είτε είναι πατατάκι, είτε είναι καραμέλα, είτε είναι σοκολάτα. Έχει γλυφιτζούρια μέσα. Έλα, διάλεξε ένα. Είναι πολύ ωραίο. Το βαρέθηκα τώρα. Μ' αρέσουν εμένα τα καφιτζούρια. Εντάξει, το μετά. Το κινητό σου που λειτουργεί. Μισό λεπτά και να δούμε αν λειτουργεί. Μας είχαν δει. Έλα, λειτουργεί. Εσύ έχεις ίντερνετ. Οι άλλοι δεν έχουν. Ακούστε, πρέπει να πάμε να τους βρούμε. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή. Ας είναι και λίγο πουλμανάκι, τι πειράζει. Ναι ρε παιδί μου, θα έχουμε και ένα διαφορετικό location, όλα τα ίδια και τα ίδια. Κάπως τους εντοπίσαμε, εντάξει, συνεχίζουν το γύρισμα. Καλαμπόκι, από καλαμπόκι είναι αυτό. Λες εδώ να λέει καλαμπόκι. Κάτι έχουν ζωγραφίσει τώρα εκεί πάνω, δεν ξέρω. Danger! Και να λέει προσοχή που το φάτε, δεν θα το καταλάβουμε. Ρε, γιατί ανοίγουν τόσο δύσκολα και στο Νεπάλ το είχα αυτό το πράγμα. Tear down! Hello, χαζί! Αφήστε! Δεν μ' αρέσει να ανοίγω έτσι τις σακούλες όμως στο πλάι. Έτσι όμως είναι εδώ πέρα η νοοτροπία. Πώς μυρίζει. Ωραία. Αδιάφορο. Εντάξει. Είναι και ψηλό γλυκό, ε. Δεν είναι μια γλυκύλα. Ναι. Εντάξει, πολύ αδιάφορο. Το διάλεξε η Ελένη, λοιπόν λέει. Black sesame ατζουγιάκι soft. Λέει μέχρι 16, πόσο μηνός έχουμε. 17 έχουμε. Δεν πειράζει, θα το δοκιμάσουμε. Α, δεν γίνεται. Είναι τρελή. Μα κοίτα τώρα, είναι μαύρο. Συγγνώμη, δεν γίνεται να μην το δοκιμάσουμε. Παιδιά είναι κέικ. Έχω 17, σε εγώ δεν το τρώω. Είναι αφράτο. Δεν θα πεθάνω εγώ στο άθος ηλικία. Είναι και κοτό. Α, είναι δύο! Ένα για την Ελενίτσα και ένα για το Σισάκι! Βρωμάει. Όντως βρωμάει. Αφού έχει λήξει, Σισί! Δεν βρωμάει ζαλιγμένο. Βρωμάει σαν να είναι από τη φύση του. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι κακό. Βρωμάει, αλλά δεν είναι κακό. Είναι πολύ άσχημο. Έφαγες τώρα. Η κοροϊδεύεις τον κόσμο. Πάλι φύκη ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι, όχι, αρνούμε πάλι. Εσείς θέλετε, εμείς φάγαμε. Αυτό πολύ δεν παιδί. Μυρίζει όμως φύκη, να ξέρεις. Όντως. Εμένα μου αρέσει το φύκη. Τελικά. Η παιδιά έχει ψαρίλα. Έλα ψαρίλα, παραδέξου, πες στον κόσμο. Έχει λίγο ψαρίλα. Πισκοτίνια. Μικρουλίνια. Πόσο λάθος να πάει αυτό.
Μια χαρά, πολύ ωραία. Νορμάλ, αρκετά δυτικό. Και ακούω λίγη φυταρίδα. Ωραίο, ωραίο. Θα το ακούω, ναι. Το βάζω. Ναι, ακούγεται λίγη φυταρίδα. Τι είναι αυτό τώρα. Α, στο ίδιο mood. Γαριδάκια. Τακτοποιημένα όμως γαριδάκια. Ναι, είναι πατατάκια, όντως. Όχι, έχουν γαρίδα αυτά. Ναι. Γαριδάκια. Γι' αυτό το είπες, το γαριδάκι. Τι είναι αυτό τώρα το μικρούλι, μικρούλι είναι, κάτσε να δω. Ποιο θα το φάει τώρα. Μισό σύσιμο. Όχι, ορίστε, παραχωρώ. Όχι, δεν θα το στερήσω. Έλα, θα φάω αυτό το λίγο. Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Αυτό εδώ πέρα έχει μέσα γαζελεδάκια. Και λέει ότι το χρώμα το μόβ είναι grape, raspberry, lemon και kiwi. Τι γεύσες, στην Ελλάδα δεν υπάρχει πάρα πολύ kiwi, οπότε μήπως είσαι ένα πράσινο. Ναι. Ορίστε. Ή μήπως να δοκιμάσεις όλες τις γεύσεις. Όχι, εντάξει, ας δοκιμάσω ένα δύο. Α, νομίζω ότι θα είναι σκληρό, αλλά σε εκπλήσει, δεν είναι. Mm-hmm. Καταλαβαίνω που το πας, αλλά είσαι πολύ ξινό για καραμέλα. Πάρα πολύ ξινό είναι. Δεν πιστεύετε ότι είναι αυτό. Έντερα. Εγώ νομίζω κάτι ψαρικό. Τρώγεται. Είναι το χειρότερο πράγμα που έχω μυρίσει. Δεν είναι απλή ψαρίλα, είναι ποδαρίλα, ψαρίλα και σαπίλα μαζί. Λέει εδώ πέρα, αταρί, squid snack. Squid είναι... καλαμάρι. Το καλαμάρι. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Πλοκάμια του, να το έλα, πρέπει να δοκιμάσουμε, πρέπει. Πώς, μια γονίτσα. Έλα, δεν μπορεί να πάθουμε κάτι, αφού το παίρνουν άνθρωποι και το τρώνουν. Αλμυρό. Δεν κόβεται. Το βάζεις όλο. Ιου. Πόσο. Ποιος το σκέφτηκε. Έλα τώρα η ίδια μάρκα. Κάτλφις. Τι είναι το κάτλφις. Μην είναι μέδουσα. Είναι μέδουσα. Τι είναι το κάτλφις. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Έλα απαντήστε. Τι τρώμε. Δεν ξέρουμε τι τρώμε. Δεν είναι σαν το καλαμάρι. Εντάξει, μυρίζει λίγο ψαρίλα, αλλά δεν θα το φτύσω κιόλας. Οκ, θα το καταπιώ. Εσύ όχι όπως βλέπω. Παιδιά, τι είναι αυτό. Όλες οι αηδίες βλακίες έχουν μείνει στο τέλος. Παιδιά, τι θα φάμε. Α, έχει για την καθεμία το δικό της. Δόξα τω Θεώ. Τι είναι αυτό, είναι σύζυγη, είναι πάρα πολύ γλιώδες αυτό. Πώς έπεσε έτσι. Είμαι σαν αγγουράκι τουρσί. Εμένα μου πέσε. Ένα για τον Φίλιππο, ένα για τον Μάικ. Τι είναι, μωρή, πες. Δεν έχω ιδέα. Α, έχει ξύδι. Καλά το κατάλαβα. Τσακάλεις. Εγώ, αυτό ήταν για σήμερα. Φτερούγες κοτόπουλο. Εμείς φοβόμαστε μην μείνει μία μέρα στο ψυγείο. Γιατί το τρώνε σε σνακ φτερούγες στο περίπτερο. Παιδιά, είναι κοτόπουλο. Δηλαδή, τι συντηρητικά μπορεί να έχει μέσα. Πηγαίνω στο περίπτερο και παίρνω αυτό το πράγμα. Ορίστε. Δεν μπορώ εσύ να το φάω. Λίγο. Δεν τρώω στη ζωή μου καλά. Είναι πλαστικό, Ναι, εσύ δεν τρώω, μωρέ. Εντάξει, έλα. Μην ανησυχείς, είναι πλαστικό, δεν είναι αληθινό. Παιδιά, αποκλείεται τώρα αυτό. Πώς είναι. Λαϊνό. Είναι χάλια. No. Φρούτο. Όλα συσκευασμένα, Μάγκο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, το βρίσκω εγώ σε φλουδίτσες. Έχουνε μάγκο παντού. Είναι μάγκο σίγουρα. Ναι. Δεν μοιάζει με μάγκο. Μοιάζει, είναι τύπου κομπόστα. Ιου. Α, έλα. Ένα, εσύ, ένα εγώ. Α, είναι καραμέλα. Το! Δεν έχεις φάει. Δεν θα πάτε που γίνεις. Ναι, ανούσου. Πάρα πολύ κακό, αλλά... Ανούσου. Γιατί. Έλα να τα μοιραστούμε. Πιέζεσαι εσύ αυτό. Θα δοκιμάσεις και εσύ όμως. Θα δοκιμάσω από αυτό. Και τα δύο πρέπει. Ναι. Εντάξει. Το ένα είναι με λίτσι. Είναι πολύ ωραίο. Τι αλλά είναι το λίτσι. Είναι... Έλα, μωρέ, Ελένη. Το λίτσι είναι σαν απορριπαντικό. Αυτό εδώ τι είναι τώρα. Γάλα. Έπρεπε να είσαι πολλές αυτές τις μέρες. Το κούνησες. Έχει λήξει. Είναι πάρα πολύ κακό. Έχουμε και αυτό εδώ πέρα που είναι bamboo with coconut drink. Ωραία. Έλα. Είναι μια ψυχή που δεν θα βγει, βγει. Όλα καλά. Τι. Χαλιά. Έχει καρύδα. Στην υγειά σου. Ιου, προδοσία! Τώρα έχουμε το τελευταίο. Το τελευταίο, το οποίο να σου πω κάτι. Τι είναι αυτό που είναι ένα μόνο του. Είναι μια λωρίδα κασέρι. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα περίπτερα και λένε θέλω λίγο κασεράκι. Κασέρι τυρί. Μια λωριδίτσα να. Για άνοιξε. Ποιο πάει στο περίπτερο και λέει. Μια λωριδίτσα κασεράκι. Τυρί. Κασέρι. Είναι τυρί κασέρι. Εντάξει.
Γιατί να φάει κάποιο τυρί από το και μια λωριδίτσα να! Είναι αυτό! Γιατί! Με άστο καλό! Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι τα χειρότερα σνακ που έχω δοκιμάσει από όλες αυτές τις χώρες που έχουμε επισκεφτεί. Εκτό από τα φύκια που φάγαμε στην αρχή, εμένα μου άρεσε. Ladies and gentlemen, we have a winner! Ούτε καν! Αν έρθετε εδώ, μην φάτε σνακ, ούτε φαγητό. Δηλαδή, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι ότι δεν το έχουν καθόλου. Δεν φάγαμε. Ακόμη και πάπια που λέω θα έρθω και θα φάω την παραδοσιακή την πάπια και θα είναι πεντανόστιμη. Ούτε καν. Την ψήνουν με έναν τρόπο, δεν τρώγεται. Χάλια, παιδιά. Και το νερό που το σερβίρουν είναι ζεστό. Όχι, πραγματικά. Μα ζητάμε νερό και μα φέρνουν ζεστό νερό να πιούμε. Δεν σου φέρνουν, λε τέλο, still water. Και δεν σου φέρνουν το μπουκάλι το εμφιαλωμένο, σου φέρνουν κανατούλα, πώ είναι το τσάι και τέτοιο ποτηράκι. Δηλαδή, άμα διψά και καίγεσαι, δεν παίζει αυτό. Να κάτσει να σκάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη Βουλγαράκη που φιλοξενήθηκε στο μεγάλο κάναλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Εντάξει, δοκιμάσαμε κάποια πολύ ωραία σνακ. Όχι, αλλά δοκιμάσαμε πράγματα που δεν θα ξαναφάμε ποτέ. Σωστά. Με βεβαιότητα και έχουμε τουλάχιστον μία άποψη. Σωστά. Να σα πω ότι η Ελένη έχει κάνει το δικό τη κανάλι. Βέβαια δεν έχει τίποτα μέσα. Ένα βίντεο, μισό. Ναι, ούτε ένα τρέιλερ. Οπότε μην κάνει subscribe. Αν και κάνω subscribe. Όχι, να κάνει subscribe ο κόσμο και εσύ να κάνει κανάλι. Επιτέλου να το κάνει, να το βάλει σε λειτουργία. Θα κάνουμε collaboration. Μόλις κάναμε. Και στο δικό μου. Εννοείται. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν την Ελένη. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρακολούθησατε αυτό το βίντεο. Εσάς ειδικά που μείνατε τώρα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τι είστε εσείς, μωρέ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like και τα notification bell. Πώς θα σας ειδοποιήσετε αν έρχεται βίντεο. Low. Και τα λέμε αύριο με την Ελένη μου και τους υπόλοιπους δύο τους αχαήρευτους του Rock 4 στο Έλα Χαμογέλα. Πολλά, πολλά φιλάκια.